Δείτε σε λίγο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Open. Στην καρδιά της πόλης της Γάζας επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός. Έλεγχο της περιοχής επαόριστον θέλει ο Νετανιάχου. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν για τη μετά Χαμάς εποχή. Διπλωματική πίεση για άμεση κατάπαυση του πυρός. Στο Παρίσι αύριο Μητσοτάκης για τη διάσκεψη του Μακρόν. Κινητικότητα Ιράν και Σαουδικής Αραβίας για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ώρα 0 για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Θολό τοπίο για τις διαγραφές εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Διχασμένοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ για τις διαγραφές στις δημοσκοπήσεις. Στην πόρτα της εξόδου ο Γιώργος Σταθάκης. Ένα βήμα πριν το διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ και Τσακαλώτος μετά τα βέλη του πρώην Υπουργού. Βροχή καταγγελίες πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για φοροδιαφυγή μέσω εφαρμογής. Πάνω από 500 μέσα σε μία εβδομάδα. Οι πολίτες που αποκαλύπτουν μαϊμού αποδείξεις μέσω της εφαρμογής Απόδειξη θα λάβουν μπόνους από 100 έως 3.000 ευρώ. Διπλή τραγωδία σε Ποσειδόνος και Βουλιαγμένης. Νεκρή 39χρονος και 38χρονος σε τροχέα. Στο φως της δημοσιότητας νέο συγκλονιστικό βίντεο από το τραγικό δυστύχημα με το νεκρό βρέφος στον Βολό. Στο δελτίο του Open στη 1 το μεσημέρι.